Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας στην διαδικτυ... διαδικτυακή μας αυτή η εκδήλωση που έχει ως θέμα της το πώς οργανώνουμε μία καμπάνια συμμετοχικής δράσης, αυτό που στα αγγλικά πολλές φορές ακούγεται και είναι πιστρό γνωστό crowdfunding. Θα δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που ονομάζουμε συμμετοχική χρηματοδότηση. Ποιοι είναι οι στόχοι μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται και θα δώσουμε φυσικά ορισμένα παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό σε όλους μας για το τι πράγμα μιλάμε. Είμαι η Στεφανία Οικονόμου και μαζί με την Ιωάννα Τσακαρέλου και την Κατερίνα Ζούρου, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της web 2 learn είμαστε περιχαρείς που διοργανώνουμε σήμερα αυτή την εκδήλωση η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού έργου Echoing. Πριν προχωρήσουμε στο θέμα, στο κυρίω θέμα τη σημερινή μα εκδήλωση, να σα πω δύο λόγια για το έργο, το οποίο, στα πλαίσια του οποίου γίνεται η σημερινή μα εκδήλωση. Το Ecoin λοιπόν, είναι ένα έργο Erasmus Plus, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση των φορέων ε, του των πολιτιστικών φορέων, των φορέων του πολιτιστικού κλάδου. Ιδιαίτερα μετά το ισχυρό χτύπημα, θα λέγαμε, που δέχτηκαν όλοι οι φορείς πολιτισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, με μουσεία, με συλλόγους, με κοινωνικές συναθρήσεις να περιορίζονται. Αυτό ήταν ισχυρό πλήγμα για τους φορείς πολιτισμού. Προσπαθούμε λοιπόν σε αυτό το project, σε αυτό το έργο, με τη βοήθεια των πανεπιστημίων, να δημιουργήσουμε καινοτόμε δράσει, ευκαιρίες συμμετοχή των πολιτών, των φοιτητών, του ακαδημαϊκού προσωπικού, αλλά και των φορέων πολιτισμού, καινοτόμε δράσει για να ενισχύσουμε, για να υποστηρίξουμε το έργο των φορέων πολιτισμού. Στο project αυτό βλέπουμε ένα συγκεκριμένο τετράπτυχο να εξελίσσεται. Έχουμε λοιπόν τα πανεπιστήμια από τη μία πλευρά, τα πανεπιστήμια που οργανώνουν δράσεις σε συνεργασία με τους φορείς πολιτισμού, Βλέπουμε την τεχνολογία να καταλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο καθώς τα τεχνολογικά εργαλεία μας βοηθούν να επικοινωνήσουμε μια πρωτοβουλία, να επικοινωνήσουμε μια καμπάνια, να επικοινωνήσουμε μια δράση σε ευρύτερο κοινό και φυσικά είναι ένα έργο το οποίο προσπαθεί να προσελκύσει ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας να συμμετέχουν στις δράσεις του. Δεν είναι λοιπόν μόνο μια, ένα έργο που, στο οποίο ρόλο έχουν καθαρά πανεπιστήμια και φορείς πολιτισμού, αλλά καλούμε και τους πολίτες να συμμετέχουν στις δράσεις μας. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του. Η Ιωάννα μόλις πρόσθεσε και στο chat την ιστοσελίδα του έργου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο λόγια επίσης για τα αποτελέσματα. Τι έχουμε παράξει, τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα στο έργο Echoing. Μπορείτε να βρείτε ανοιχτά, ανοιχτή προσβάση με τη δημοσίευση που αφορά πρακτικές, δηλαδή μια λίστα πρακτικών για το πώς οι φορείς πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη προσπαθούν να α, ανασυνταχθούν ε, μέσω των δράσεων που οργανώνονται από πανεπιστήμια. Σε αυτές τις δράσεις κεντρικό ρόλο έχει αυτό που ονομάζουμε ανοιχτή καινοτομία, δηλαδή πρωτοβουλίες που καλούν διαφορετικά α, α, μέλη του πληθυσμού, της κοινότητας, να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των φορέων πολιτισμού. Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του έργου Echoing ε, αποτελούν ε, τα έξι διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία επίσης είναι ανοιχτά και προσβάσιμα σε όλους. Ε, τα μαθήματα αυτά αφορούν την ενίσχυση του, τομέα, του πολιτιστικού τομέα από τα πανεπιστήμια μέσω της ανοιχτής καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα ακόμα αποτέλεσμα παραδοτέο που έχουμε δημιουργήσει είναι και ένα μεθοδολογικό πλαίσιο. Μια μεθοδολογία λοιπόν για το πώς αναπτύσσουμε συνεργασίες μεταξύ των φορέων πολιτισμού και των πανεπιστημίων. Σε αυτή τη φάση το project, το echoing, τρέχει 24 δράσεις ανοιχτής και ανατομίας από τα πανεπιστήμια που είναι τέλη του έργου, σε συνεργασία με φορείς πολιτισμού στα κράτη του, του έργου. Εμείς ως Web2Learn είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε διοργανώσει το τελευταίο διάστημα μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για την συμμετοχική χρηματοδότηση, για το crowdfunding στο τομέα του πολιτισμού. Όλα αυτά τα σεμινάρια είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο YouTube, μπορείτε να τα δείτε, θα χαρούμε πάρα πολύ να, να ρίξετε μια ματιά και σε αυτά. Η Ιωάννα μοιράζεται μαζί σας ήδη στο chat τα links στα συγκεκριμένα παραδοτέα. Στο τέλος του έργου θα... Θα δημοσιεύσουμε και μία μελέτη επιπτώσεων. Θέλουμε να δούμε λοιπόν όλες αυτές οι δράσεις που οργανώνονται τώρα στο έργο, σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι βιώσιμες. Βιώσιμες τόσο για τα πανεπιστήμια, όσο και για τους φορείς πολιτισμού. Όλα αυτά εδώ που βλέπετε στην οθόνη, όλα αυτά τα αποτελέσματα, είναι ανοιχτά προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας του project. Να πω επίσης ότι οι διαφάνειες θα μοιραστούν μαζί σας μετά την ολοκλήρωση της σημερινής εκδήλωσης, οπότε επίσης θα έχετε πρόσβαση σε όλο αυτό το υλικό που βλέπετε εδώ. Σήμερα έχω την τιμή να μοιράζομαι τη σκηνή με την εξαιρετική συναδελφό μου, την Ιωάννα Τσακαρέλου. Η Ιωάννα εργάζεται στη Web2Learn ω ειδική στον τομέα του ψηφιακού πολιτισμού, είναι επίση μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα πληροφορική του Πανεπιστημίου Πυρεό, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τον ψηφιακό πολιτισμό. Και τα ενδιαφέροντά τη στα ερευνητικά επικεντρώνονται γύρω από την, προώθηση, την ψηφιακή προώθηση τη πολιτιστική κληρονομιά μέσω νέων τεχνολογιών. Να ευχαριστήσω επίση στο σημείο αυτό και την Κατερίνα Ζούρου, διευθύνουσα σύμβουλο τη Web to Learn και διακεκριμένη ερευνήτρια στον χώρο τη ψηφιακή εκπαίδευση και μάθηση. Εγώ είμαι η Στεφανία Οικονόμου, πολιτική επιστήμων. Πολύ χαρούμενη που με την ομάδα μα οργανώνουμε το σημερινό σεμινάριο για το ελληνικό κοινό στα ελληνικά. Να δούμε λοιπόν σύντομα και του στόχου του σεμιναρίου μα. Οι στόχοι λοιπόν της σημερινή εκδήλωσης μπορούν να α, ειδωθούν γύρω από τέσσερις άξονες. Πρώτον θα δούμε αυτό που ονομάζουμε τις δωρεές, αυτό που ονομάζουμε συμμετοχική χρηματοδότηση, αλλιώς γνωστό στα αγγλικά ως crowdfunding, πώς μπορούν να αποτελέσουν βασικούς τρόπους, βασικά μέσα, να συγκεντρώσουμε πόρους για το σύλλογό μας, για το φορέα μας, για τον οργανισμό μας. Θα δούμε λοιπόν ποιες είναι οι προοπτικές που ανοίγονται με αυτό το νέο εργαλείο, Ποιους στόχους μπορούμε να πετύχουμε, ποια είναι τα ωφέλη της συμμετοχικής χρηματοδότησης για τον πολιτιστικό κλάδο. Ένα τρίτο σημείο στο οποίο θα δώσουμε έμφαση σήμερα και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τη συμμετοχική χρηματοδότηση είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε καμπάνιες crowdfunding, σε καμπάνιες συμμετοχικής χρηματοδότησης. Βλέπουμε λοιπόν τον κοινωνικό χαρακτήρα, τον κοινωνικό αντίκτυπο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Και τέλο, θα δούμε δύο λόγια για τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών δράσεων που έχουν ω άξονα τι δράσει συμμετοχικής συμμετοχική χρηματοδότηση. Ήδη έχω πει πάρα πολλά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, με τη βοήθεια τη Κατερίνα, να δώσω το λόγο σε εσά για να, α, να δείξουμε μία ερώτηση. Θα δείτε μπροστά στην οθόνη σα, λοιπόν, μία ερώτηση σε αυτή τη στιγμή, στην οποία θα ήθελα να απαντήσετε, για να δούμε λίγο πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με τον όρο συμμετοχική χρηματοδότηση που έχω παναλάβει ήδη αρκετές φορές μέχρι τώρα. Είμαι ένα λεπτό. Τέλεια. Λογικά θα βλέπετε. Αφήνω ένα λεπτό να απαντήσετε να, στην, απάντη, στην ερώτηση. Η, η ερώτηση μας λέει. Έχετε ακούσει τον όρο crowdfunding ή αλλιώς συμμετοχική χρηματοδότηση στα ελληνικά είναι πιο γνωστός. Συμμετοχική χρηματοδότηση. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να δούμε αν γνωρίζουμε τι σημαίνει ο όρος, αν τον έχετε ακούσει. Και όμως το 79% των συμμετεχόντων έχουν ακούσει τι είναι, τι, το, τον όρο crowdfunding, να το πω έτσι, έχουμε ακουστά. Και ένα 21%, δηλαδή 3 στους 14, δεν έχουν ακούσει προηγουμένως αυτόν τον όρο. Και κάνετε πάρα πολύ καλά που είστε στο σημερινό σεμινάριο. Είναι ένα όρο στον οποίο θα εμβαθύνουμε όσο πιο πολύ μπορούμε για να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώ είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει. Ε, θα κάνω ένα ακόμα τελευταίο διαμοιρασμό οθόνη πριν δώσω το λόγο στην αξιότιμη συνάδελφό μου, την Ιωάννα. Δυο λόγια λοιπόν θα να πω και για τη δικιά μας δράση ως web to learn για την ανάδειξη της συμμετοχικής χρηματοδότησης, αυτό που ονομάζουμε crowdfunding, στον τομέα του πολιτισμού. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε διοργανώσει τον Μάιο του 2023 το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο στα αγγλικά, μια εισαγωγή λοιπόν στη συμμετοχή χρηματοδότηση. Ε, το σεμινάριο αυτό έχει συνέχεια τον Ιούνιο του 2023, όπου είχαμε καλεσμένη την Τζιλ Κάζιν, διευθύντρια του Μουσείου The Hunt στην Ιρλανδία, η οποία μα μίλησε για τι δικέ τη πρωτοβουλίε, για τι δικέ του καμπάνιε συμμετοχή χρηματοδότηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο και τα δύο είναι διαθέσιμα online στο YouTube για εσά να τα παρακολουθήσετε. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Και τέλος, ε, σας προτρέπω όλους να, να δείτε τον δικό μας ε, οδηγό ε, για το πώς να διοργανώσετε μια επιτυχημένη καμπάνια συμμετοχικής χρηματοδότησης στο δικό σας φορέα, στο δικό σας οργανισμό. Είμαστε περήφανοι για αυτό το αποτέλεσμα. Ο οδηγός είναι, είναι παιδί της Ιωάννας και της Κατερίνας και χαιρόμαστε πολύ είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους. Η Ιωάννα μοιράζεται αυτή τη στιγμή στο chat το, το link, το σύνδεσμο για τον οδηγό. Είναι Ένα πολύ εξαιρετικό οδηγό με λεπτομερή βήματα για να πώ θα να οργανώσει το δικό σας, τη δικιά σα καμπάνια crowdfunding. Σταματώ το μοιρασμό μου και επανέρχομαι σε εσά με μια δεύτερη ερώτηση. Για να κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό το σημερινό μα σεμινάριο. Σε αυτή τη δεύτερη ερώτηση θα ήθελα να σα ρωτήσω αν έχετε ενισχύσει κυρίω χρηματικά κάποια ε, καμπάνια. κάποια σα... καμπάνια συμμετοχικής Θα Δώσουμε ένα λεπτό περίπου. Πολύ ωραία, δεν βλέπω να έρχονται κάποιες άλλες απαντήσεις. Άρα, να μπορούμε να το κλείσουμε και να δείξουμε τα αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε εδώ λοιπόν μια αντιστροφή, έτσι, αυτό που είδαμε στην πρώτη ερώτηση ως περισσότερα ναι, 71% και 29% όχι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ενισχύσει κάποια καμπάνια και αυτό ίσως όπως είπαμε οφείλεται και στο ότι δεν είναι πολύ γνωστό, στο κοινό μας δεν είναι πολύ διαδεδομένος αυτός ο τρόπος συγκέντρωσης πόρων σε αντίθεση με, πιο, άλλους, με άλλους πιο άμεσους, ίσως πιο βασικούς τρόπους συγκέντρωσης πόρων που γνωρίζουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Δεν θα καθυστερήσω άλλο τον λόγο στην αξιότιμη συναδελφό μου την Ιωάννα Τσακαρέλη. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να με ακούτε όλοι και όλες. Αυτή τη στιγμή θα κάνω έναν διαμοιρασμό και της δικής μου οθόνης αντιστοίχως. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για το crowdfunding, βλέποντας πρωτίστως όμως έναν άλλον ορισμό, εξίσου σύνθετο, τον οποίον θα χρειαστεί να απλοποιήσουμε πρώτα και να μην τρομάζουμε βλέποντας κάτι έτσι τόσο σύνθετο. Fund raising, ένας όρος στα αγγλικά. Αν λοιπόν τον απλοποιήσουμε, θα διαπιστώσουμε ότι ισοδυναμεί με τη συγκέντρωση πόρων. Οι πόροι αυτοί, τα χρήματα με λίγα λόγια, θα συγκεντρωθούν προ όφελο του οργανισμού, του φορέα, ενό project που έχουμε στα σκαριά, μια ε, δημιουργική ιδέα. Πώ όμω μπορεί να γίνει η συγκέντρωση πόρων, μπορεί να γίνει ε, με έναν τρόπο, μπορεί να γίνει με πολλού τρόπου ενδεχομένω. Και η απάντηση θα έρθει στην αμέσω επόμενη διαφάνεια. Η συγκέντρωση πόρων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τέσσερι διαφορετικού τρόπου. Στο αριστερό μέρο τη διαφάνεια Uh, βλέπουμε τους τέσσερις αυτούς τρόπους. Ξεκινάμε με τη δωρεά. Νομίζω ότι είναι uh, αρκετά γνωστή και ως έννοια σε όλους και όλες μας. Τη χορηγία, τα δρόμενα και προσοχή, εδώ δεν χρειάζεται να μπερδευτούμε όταν αναφερόμαστε στην έννοια δρόμενα, εννοούμε κάποιο φιλανθρωπικό γκαλά, ενδεχομένως κάποιον uh, αθλητικό αγώνα, ο οποίος γίνεται για καλό σκοπό για να συγκεντρωθούν τα χρήματα, ούτως ώστε να πάρει σάρκα και οστά κάποιο project, κάποια ιδέα. Και τέλος, πάμε στον στάρ του σημερινού σεμιναρίου μας, που δεν είναι άλλος από το crowdfunding. Α, και τι είναι το crowdfunding τέλος πάντων. Το ακούσαμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις, το ακούσαμε και σε ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά, είναι η συμμετοχική χρηματοδότηση. Τι σημαίνει όμως αυτό. Το crowdfunding είναι ένα εναλλακτικό εργαλείο χρηματοδότησης. Δηλαδή, μπορούμε να μαζέψουμε λεφτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά περισσότερα. Το crowdfunding φέρνει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, φέρνει στο επίκεντρο το κοινό. Άρα, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ δεν είναι μόνο να πάρουμε τα λεφτά με έναν τρόπο εύκολο, όχι. Είναι να πάρουμε από το χέρι και το κοινό και να προσπαθήσουμε να το ενθαρρύνουμε, να συμμετέχει ουσιαστικά σε δράσεις. Να καταλάβει για ποιο λόγο κάνουμε αυτή την καμπάνια, για ποιο λόγο κάνουμε αυτό το project. Ποια είναι η βασική ιδέα και κυρίως αυτό να έχει και μια διάρκεια και ποιότητα μέσα στο χρόνο. Προχωρώντας όμως, για να αναλύσουμε λίγο παραπάνω το crowdfunding, θα το χωρίσουμε σε τέσσερα βασικά μοντέλα. Το πρώτο από αυτά βασίζεται στις δωρεές. Το δεύτερο σε ένα είδος δούνε και λαβίν θα λέγαμε. Έχουμε δηλαδή από τη μία α, την ομάδα η οποία δημιουργεί μια καμπάνια, δημιουργεί ένα project και από την άλλη τους μελλοντικού χρηματοδότες αυτής της καμπάνιας. Υπάρχει λοιπόν μία σχέση... Ε, Ανταμοιβή θα λέγαμε, αλλά προσοχή όχι με κάποιο χρηματικό αντίτιμο, δεν επιστρέφεται δηλαδή κάτι από τα χρήματα ε, στους χρηματοδότες, όχι. Το έπαθλο μπορεί να είναι κάποια ευχετήρια κάρτα, κάποια κούπα, μπορεί να είναι κάποια αναφορά σε κάποια δημοσίευση ή ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που συνηθίζεται πολύ. Και πάμε στο τρίτο και τέταρτο μοντέλο. Δύο μοντέλα θα λέγαμε λίγο πιο δύσκολα ως προς την κατανόηση, λίγο πιο δύσκολα ως προς την ευελιξία τους και γι' αυτό δεν τα προτιμάμε και τόσο πολύ όταν ε, επιδιώκουμε να σχεδιάσουμε μια καμπάνια crowdfunding. Το πρώτο μοντέλο λοιπόν από αυτά ε, έχει ως βάση το δανεισμό και το δεύτερο την κεφαλαιοδότηση. Μην τρομάζουμε βλέποντας πάλι ένα σύνθετο όρο... Ε, με την κεφαλαιοδότηση εννοούμε ότι ο χρηματοδότης έρχεται να πάρει και αυτός ένα, α, να συμμετέχει, με λίγα λόγια, με συγχωρείτε, να συμμετέχει στο κεφάλαιο της επιχείρησης, του φορέα, του οργανισμού. Είναι τρόπον την άσαν μια επένδυση και γι' αυτό είναι κάτι που δεν το προτιμάμε τόσο πολύ α, εμείς που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό και επιλέγουμε να κάνουμε μια καμπάνια που δεν έχει ένα τόσο έντονο οικονομικό δούνε και λαβήν. Καλή η θεωρία, καλές οι αναλύσεις των ορισμών, αλλά πάμε να δούμε δύο παραδείγματα για να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο στην πράξη και να δούμε ανθρώπους οι οποίοι τόλμησαν, καινοτόμησαν και τα κατάφεραν μέσα από δύο παραδείγματα πραγματικά που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το ένα από αυτά είχαμε τη χαρά να το δούμε να παρουσιάζεται και μπροστά μας μέσα από την ε, καθήλυνα αρμόδια, την Jill ε, Cousins ε, και το Μουσείο Hunt της Ιρλανδίας. Τίτλος ε, του συγκεκριμένου project «Μία βελονιά στο χρόνο». Με συγχωρείτε, παραβιάστηκα. Ε, το συγκεκριμένο λοιπόν αυτό παράδειγμα είχε ως κεντρικό θέμα τι? την ήδη υπάρχουσα συλλογή του μουσείου. Το μουσείο διαθέτει μία πολύ μεγάλη συλλογή α, της Σίμπιλ ε, κόνολι Η Σίμπιλ κόνολι ήταν μία πάρα πολύ γνωστή σχεδιάστρια μόδας, η οποία άφησε πίσω της μια τεράστια γκάμα ενδυμάτων υψηλής ραπτικής. Όπως όμως μπορούμε να φανταστούμε, το ρούχο γενικά είναι φτιαγμένο από υλικά φθαρτά. Όσο περνάνε δηλαδή τα χρόνια, αυτό αρχίζει και φθήρεται, καταστρέφεται. Το μουσείο λοιπόν τι θέλησε. Θέλησε να αποκαταστήσει αυτά ακριβώς τα ενδύματα, όχι μόνο για την συλλογή του αυτή καθ' αυτή, αλλά και για να μπορεί να τα μεταφέρει, ενδεχομένως να τα δώσει και σε εκθέσεις στο εξωτερικό, στο άμεσο α, μέλλον. Άρα με λίγα λόγια, κάνοντας αυτή την καμπάνια, η οποία στεύτηκε και υποπλήρη επιτυχία, όπως μπορούμε να δούμε ε, αριστερά κάτω στη διαφάνειά μας, συγκεντρώθηκαν 12.615 ευρώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό πόσο, το οποίο ακριβώς διέθεσαν εξ ολοκλήρου για την αποκατάσταση αυτών των ενδυμάτων. Άρα με μια καμπάνια τι κατάφερε το Μουσείο Χάντ να συγκεντρώσει χρήματα και από την άλλη να κάνει και μια επένδυση για το μέλλον. Προχωράμε στο επόμενο παράδειγμά μας α, και από την Ιρλανδία θα μεταφερθούμε στην Αγγλία και στο Μουσείο Victoria and Albert. Σέξπιρ, η παράσταση με τις μαριονέτες. Πάλι και σε αυτή την περίπτωση το μουσείο στηρίχθηκε σε ήδη υπάρχον υλικό. Στη συλλογή του α, διαθέτει πάνω από 250 μαριονέτες. Και σε συνδυασμό με το φεστιβάλ Σέξπιρ, το οποίο γιορτάζεται κάθε χρόνο, το μουσείο σκέφτηκε Κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά και δημιουργικό. Να φτιάξουν μια παράσταση κούπλο θέατρου, διάρκεια 30 περίπου λεπτών, η οποία θα έχει ω έμπνευση τα έργα και τη ζωή του Σέξπιρ. Η παράσταση αυτή έχει από πίσω πάρα πολλά έξοδα τα οποία εμεί δεν μπορούμε να φανταστούμε, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ λεπτομέρεια, πάρα πολύ καλλιτεχνία και δημιουργικότητα. Πάλι όμω και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μια καμπάνια η οποία δεν έχει διαστάσει μόνο πολιτιστικέ. Έχει και κοινωνικέ και ιστορικέ. Γιατί? Γιατί προωθούμε τη ζωή και το έργο του Σέξπιτ, προωθούμε την τέχνη του κουκλοθέατρου που στι μέρε μα θα λέγαμε ότι είναι έω και κάτι παρεκμασμένο. Και από την άλλη, ε, η παράσταση αυτή επρόκειται να ταξιδέψει σε σχολεία ανά την Αγγλία. Επομένως, όλα τα παιδιά, ανεξαιρέτως, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το μαγικό κόσμο του Σέξπιρ και του α, κουκλοθέατρου. Άρα πάλι μιλάμε για μια καμπάνια η οποία επιδιώκει να έχει διάρκεια και ποιότητα μέσα στον χρόνο. Και συνεχίζοντας, ε, αφού του είδαμε όλα αυτά, πάμε να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο στη μεθοδολογία πώς επομένως οργανώνουμε μια καμπάνια crowdfunding, συμμετοχικής χρηματοδότησης δηλαδή στα ελληνικά, σε πέντε απλά βήματα. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε να αναφέρονται τα βήματα επιγραμματικά και πιο συγκεκριμένα με πορτοκαλί χρώμα βλέπουμε να αναφέρονται ορισμένες λέξεις και φράσεις «κλειδιά», τις οποίες εφιστώ την προσοχή σας, πρέπει να τις συγκρατήσουμε, να τις καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, γιατί αυτοί είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα χτίσουμε. Χωρίς αυτούς, σας το γεώμαι, δεν πρόκειται να έχει επιτυχία η καμπάνια. Και εμείς εδώ πάμε για την απόλυτη επιτυχία. Πάμε λοιπόν να τους διαβάσουμε λίγο μαζί. Πρωτίστως αναπτύσσουμε την κεντρική μας ιδέα. Πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να ξέρουμε η καμπάνια μας ποια ιδέα έχει από πίσω. Να εντοπίσουμε την ομάδα στόχο, επίσης πάρα πολύ βασικό, που απευθύνεται αυτή η καμπάνια. Να επιλέξουμε την κατάλληλη πλατφόρμα crowdfunding. Φυσικά να ορίσουμε τα έπαθλα, μία υποσημείωση σε αυτό το σημείο, εάν και εφόσον έχουμε ήδη διαλέξει το ανάλογο μοντέλο crowdfunding. Όπως είδαμε στις αρχικές διαφάνειες, τα μοντέλα crowdfunding είναι τέσσερα. Υπάρχει όμως και ένα το οποίο είπαμε ότι έχει αυτό το δούνε και λαβήν μεταξύ χρηματοδοτών και ανθρώπων που ε, διοργανώνουν την καμπάνια. Και τέλος, επιλέγουμε το μέσο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε λοιπόν να ακολουθήσουμε τα βήματα ένα-ένα και με προσοχή. Φυσικά, σε όποιο ε, σημείο της παρουσίασης θεωρείτε ότι έχετε κάποια απορία ε, ή θέλετε κάτι να σχολιάσετε, να συζητήσουμε, προφανώς σηκώνουμε χεράκι, το γράφουμε στο chat ή ε, μπορείτε να με διακόψετε ε, προκειμένου να υπάρχει έτσι μια ωραία διάδραση μεταξύ μας και να ξέρω κι εγώ ότι καταλαβαίνετε απολύτω όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα εδώ. Ξεκινάμε με το πρώτο βήμα, αναπτύσσουμε την ιδέα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Να έχουμε μπροστά μας ένα υλικό, όπως είδαμε στα δύο παραδείγματα. Τα μουσεία χρησιμοποίησαν υλικό ήδη από τις συλλογές τις οποίες διέθεταν. Ξέραν τι θέλανε να καταφέρουν. Ξέραν ότι το ποσό που θέλουν να συγκεντρώσουν πρέπει να είναι κάτι το ρεαλιστικό. Δεν χρειάζεται επομένω να σκεφτόμαστε υπερβολικά, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε κάτι ακραία εντυπωσιακό, χρειάζεται να σκεφτούμε απλά με γνώμονα το τι μπορούμε και τι χρειαζόμαστε. Και πάμε στο βήμα νούμερο 2. Να προσδιορίσουμε την ομάδα στόχο. Πού ακριβώ απευθύνεται αυτή η καμπάνια, Ποιου ανθρώπου θέλουμε να προσεγγίσουμε, Ποιοι θεωρούμε ότι θα είναι ενδεχομένω πιο εύκολο να συνεισφέρουν οικονομικά, ώστε να πάρει σάρκα και ωστά η καμπάνια μα. Νούμερο 3. Να επιλέξουμε την κατάλληλη πλατφόρμα crowdfunding. Γενικότερα, το crowdfunding, η συμμετοχική χρηματοδότηση, είναι μια πρακτική η οποία πάρα πολύ συχνά χρειάζεται και μια διαδικτυακή πλατφόρμα προκειμένου να πραγματοποιηθεί. Και πάμε να δούμε τώρα ορισμένα παραδείγματα από τέτοιες πλατφόρμες crowdfunding με πιο γνωστές ε, τις δύο ενδιάμεσες, ε, την Indiegogo και την Kickstarter, οι οποίες έχουν φιλοξενήσει αναρρύθμιτες ε, καμπάνιες, οι οποίες έχουν στεφθεί από επιτυχία. Σε αυτή τη διαφάνεια, Uh, μπορούμε να δούμε κάποια στιγμιότυπα οθόνης από τις αρχικές σελίδες, uh, από αυτές τις πλατφόρμες. Uh, αν είμαστε λίγο πιο παρατηρητικοί και προσεκτικοί, θα διαπιστώσουμε ότι σε από αυτές υπάρχουν uh, συγκεκριμένοι uh, τομεί που αναφέρονται στον πολιτισμό, φυσικά στα αγγλικά, culture ή uh, τέχνη, art. Πάμε να δούμε λοιπόν επιγραμματικά πάλι, ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε την καταλληλότερη πλατφόρμα crowdfunding. Φυσικά δεν κάνουν όλες οι πλατφόρμες για όλες τις καμπάνιες, γιατί κάθε καμπάνια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τη δικιά της ομάδα κοινού και φυσικά τις δικές της ανάγκες. Εάν προσφέρει διαφορετικά μοντέλα crowdfunding, είναι ένα κριτήριο, όχι το βασικότερο, εάν συνίσταται από άλλους. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να σκεφτούμε με τρόπο πάρα πολύ απλό και καθημερινό. Όταν έρχεται ένα γνωστό, ένα άνθρωπο τη εμπιστοσύνη μα και μα λέει ότι έχω χρησιμοποιήσει αυτή την πλατφόρμα Crowdfunding για να κάνω και εγώ τη δική μου καμπάνια και με βοήθησαν πολύ, με στήριξαν, ήταν δίπλα μου σε κάθε βήμα, ε, Υπήρχε διαφάνεια και αξιοπιστία ω προ όλα τα δεδομένα τη πληροφορία και τι οικονομικέ συναλλαγέ, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο και για μα να είμαστε πιο θετικά διακείμενοι προ αυτή τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Πάμε στο νούμερο 3. Εάν επικεντρώνεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Στην προηγούμενη διαφάνεια σας ανέφερα ότι κάποιες από αυτές τις πλατφόρμες έχουν συγκεκριμένες αναφορές σε τομείς όπως ο πολιτισμός και οι τέχνες. Είναι πολύ βασικό αυτό να επιλέγουμε πλατφόρμες οι οποίες κινούνται πάνω κάτω στους κλάδους που θέλουμε να κινηθούμε κι εμείς. Και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ βασικό εάν μια πλατφόρμα φιλοξενεί ήδη πολλές επιτυχημένες καμπάνιες. Προφανώς αυτό είναι μια ένδειξη ότι αυτή η πλατφόρμα έχει επιτυχία, έχει ζήτηση και όλα αυτά ακριβώς γιατί. Γιατί έχει ασφάλεια, αξιοπιστία και γιατί έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να φέρει σε πέρας όλες αυτές τις καμπάνιες. Πάμε λοιπόν στο βήμα νούμερο 4. Να επιλέξουμε τα σωστά έπαθλα. Ξαναλέω, εάν και εφόσον έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο μοντέλο crowdfunding, που βασίζεται στην ε, απόδοση επάθλων στους ε, χρηματοδότες, τα επάθλα δεν ισοδυναμούν με κάποιο οικονομικό αντίτιμο, σε καμία περίπτωση. Ναι, μπορεί να μιλάμε γελικά αγαθά, μπορεί να είναι κάποιο αναμνηστικό μπλουζάκι, κάποια ευχετήρια κάρτα, αλλά μπορεί να είναι και μια απλή αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή κάτι ακόμα πιο ουσιαστικό. Να μπορεί ο χρηματοδότης να συμμετέχει σε συζητήσεις που γίνονται για την πρόοδο της καμπάνιας. Είναι πάρα πολύ βασικό να έχουμε στο νου μας ότι ένας άνθρωπος δίνει τα χρήματά του. Αλλά εμείς τι θέλουμε, να δώσει μόνο αυτά. Όχι, θέλουμε να δώσει και χρόνο, να δώσει και ενέργεια, να δώσει και διάθεση. Για να τα κάνει όλα αυτά, πρέπει να έχει να λαμβάνει και ένα κίνητρο. Το κίνητρο τι μπορεί να είναι. Το να νιώσει σημαντικός, να νιώσει συμμέτοχος και όχι ένας απλός παρατηρητής ή ένας καταναλωτής θα λέγαμε τέχνης και πολιτισμού. Αυτό δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Και πάμε στο νούμερο 5. Επιλέγουμε το μέσο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία προσοχή εδώ πέρα ο ενικός και ο πληθυντικός αριθμός εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την δυναμική του εκάστοτε φορέα, οργανισμού, ομάδας ανθρώπων που επιδιώκουν να σχεδιάσουν μια καμπάνια. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά μέσα κοινωνική δικτύωση. Καμιά φορά και ένα μόνο αρκεί. Πάντοτε εάν το χρησιμοποιούμε με τρόπο σωστό. Και φυσικά να έχουμε στο νου ότι κάθε μέσο κοινωνική δικτύωση περιλαμβάνει τα δικά του χαρακτηριστικά και απευθύνεται σε μια διαφορετική ομάδα κοινού. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα με τη βοήθεια της Κατερίνας να έρθει μια ερώτηση στο τραπέζι η οποία έτσι θα προσφέρει περισσότερη διάδραση στη σημερινή παρουσίαση. Τι θεωρείτε ως πιο απαιτητικό για την οργάνωση μίας καμπάνιας crowdfunding. Παρακαλώ, επιλέξτε έως δύο στοιχεία από τα παρακάτω. Να δώσουμε ένα λεπτό ε, να απαντήσουν όλοι. στο, μεταξύ ε, θα ήθελα να ζητήσω από την Κατερίνα εάν και εφόσον είμαστε έτοιμοι να δούμε τα αποτελέσματα φαντάζομαι ότι έχουν απαντήσει όλοι Α, και παρουσιάζουν και εξαιρετικό ενδιαφέρον τα αποτελέσματα η αλήθεια είναι Βλέπω ότι η πρόθεση στα κοινωνικά δίκτυα έχει πάρει το λιγότερο ποσοστό, το μικρότερο, που δεν το περίμενα για να μην την εξασφάλιση συμμετοχή του κοινού, πολύ ωραία, και τον ορισμό των το στόχων της δράσης στην επιλογή της πλατφόρμας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο ορισμός των στόχων της δράσης έχει πάρει υψηλό ποσοστό, γιατί στην πραγματικότητα είναι από τις δυσκολότερες αρμοδιότητες που έχει να κάνει κανείς κατά την οργάνωση και το σχεδιασμό μιας καμπάνιας crowdfunding. Και επειδή μιλάω τόση ώρα πάρα πολύ και για την προώθηση και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για τη δυνατότητα πληροφόρηση που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος, να κάνουμε και μια τελευταία αναφορά στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σίγουρα είναι πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά, αλλά δεν είναι πανάκια. Δηλαδή... Ναι, μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να μεταδώσουμε ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο εύκολα και συνήθως χωρίς κόστος το μήνυμά μα στο ευρύτερο ψηφιακό περιβάλλον, το παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγίδα. Όλοι μα σήμερα τείνουμε να καταναλώνουμε ψηφιακό υλικό. Να βλέπουμε δηλαδή δημοσίευσεις, να κάνουμε απλά ένα scrolling down στο κινητό, ενώντα να περνάμε τη μία εικόνα μετά την άλλη, να πατάμε ένα like ή να κάνουμε ένα repost και τελειώνει εκεί. Εμείς δεν ζητάμε αυτού του είδους τη συμμετοχή του κοινού, μία συμμετοχή δηλαδή η οποία ξεκινάει και τελειώνει με το πάτημα ενός κουμπιού. Εμείς θέλουμε το κάτι παραπάνω. Θέλουμε να τους κινητοποιήσουμε, να τους ενθαρρύνουμε μέσα από το ψηφιακό υλικό, αλλά το πάμε ένα βήμα παρακάτω, να μην μείνουμε εκεί. Και ολοκληρώντας την αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μιλήσουμε λίγο για τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν την καμπάνια μας σε αποτυχία, γιατί προφανώς υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Αν έχουμε μία ιδέα η οποία είναι ασαφής, και τι εννοώ. Εννοώ ότι το περιβόητο concept που υπάρχει πίσω από κάθε project, από κάθε καμπάνια κτλ. θα πρέπει να είναι κάτι απλό ως προς τη δομή του και ξεκάθαρο ως προς τον τρόπο που αυτό θα μεταδοθεί στο κοινό. Δεν θέλουμε υπερβολές, δεν θέλουμε ιδέες οι οποίες είναι περίπλοκες, σύνθετες και οι οποίες θα κουράσουν με το καλησπέρα το κοινό μας. Όχι. Θέλουμε κάτι απλό, κάτι που μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό και κάτι που σίγουρα είναι βιώσιμο. Λανθασμένη επιλογή επάθλων. Ξαναλέω, εάν και εφόσον επιλέξουμε αυτό το μοντέλο crowdfunding που βασίζεται στα έπαθλα, θα πρέπει να κάνουμε σωστή επιλογή, ώστε να κινητοποιήσουμε και να ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερο το κοινό μας. Ανεπαρκής προώθηση της καμπάνιας, αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή να προωθήσουμε ένα υλικό το οποίο θα ενθαρρύνει, θα κινητοποιήσει, όχι απλά να ανεβάζουμε για να ανεβάζουμε. Και σαφώς, με μια πολύ συγκεκριμένη συχνότητα και με μια πολύ συγκεκριμένη ποιότητα, προσέχουμε τι ανεβάζουμε σε ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το τελευταίο, έλλειψη εμπιστοσύνης, το οποίο το ανέφερε με έναν διαφορετικό ίσως τρόπο η Ειρήνη και έχει και πάρα πολύ δίκιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και αυτού του είδους η έλλειψη εμπιστοσύνη, γιατί πάρα πολλοί και πολλές από εμάς, ακόμα και σήμερα που οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου, εξακολουθούμε να κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του crowdfunding. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το συγκεκριμένο σημείο δεν βαραίνει τόσο πολύ τους ανθρώπους που σχεδιάζουν μια καμπάνια. Είναι κάτι γενικότερο. Και τέλος, επειδή είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι έχουμε ακούσει πάρα πολύ προσεκτικά όλα αυτό που είπαμε σήμερα, άρα η δικιά μας καμπάνια δεν πρόκειται να αποτύχει, πάμε να δούμε ποια ωφέλη θα αποκομίσουμε, εκτός φυσικά από τα οικονομικά. Απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Με το πέρας της καμπάνιας θα είμαστε πάρα πολύ καλή, πολύ πιο καταρτισμένη στον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούμε ένα μήνυμα, στον τρόπο με τον οποίο θα προωθούμε τις ιδέες, τις καμπάνιες, τα project μας, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Ζούμε σε έναν κόσμο που το marketing και το πώς πλασάρουμε το καθετί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Νούμερο δύο, έχουμε την άμεση προσέλκυση κοινού και είπαμε γιατί το crowdfunding μέσα από πλατφόρμες, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να φτάσει παντού. Προσέλκυση νέων χρηματοδοτών, πολύ βασικό και αυτό. Δεν είναι μόνο οι χρηματοδότες που στην καμπάνια θα προσφέρουν χρήματα και χρόνο, είναι και άνθρωποι που ενδεχομένως θα ακούσουν για την καμπάνια μας και θα θέλουν να συνδράμουν στο μέλλον. Άρα χτίζουμε σταδιακά ένα δίκτυο. Και το τελευταίο, αύξηση της ενεργού συμμετοχής και δημιουργικής εμπλοκής του κοινού. Βασικό ζητούμενο Είπαμε ότι το crowdfunding φέρνει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν ζητάμε απλά τα χρήματα, ζητάμε τη συμμετοχή, ζητάμε ενέργεια, ζητάμε ουσιαστική εμπλοκή, η οποία θα ε, ε, επικταθεί σε βάθος χρόνου. Και φτάνοντας σε αυτή τη διαφάνεια, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συμπληρώσουμε μια φράση, η οποία θα ανακεφαλαίωσε πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Κατερίνα, εάν είσαι έτοιμη... Πάρα πολύ ωραία. Ας συμπληρώσουμε λοιπόν τη φράση. Το crowdfunding είναι... Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ε, ακόλουθες φράσεις. Λίγος πολύ θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε μία από αυτές έχει... Έχει τη δική τη δόση αλήθεια μέσα. Αλλά έχει να κάνει με το τι αντιλήφθηκε ο καθένα και η κάθε μία από εμά ακούγοντα όλα αυτά που είπαμε όλη αυτή την ώρα. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η δική μου παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια και την Κατερίνα. Και αυτή τη στιγμή ο λόγος ανήκει στην εξαιρετική συνάδελφο Στεφανία, η οποία θα σας παρουσιάσει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του crowdfunding. Καλά θα κάνετε να την ακούσετε με προσοχή. Είναι εξαιρετική ομιλήτρια. Στεφανία, ο λόγος σε σένα. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραστατική και ξεκάθαρη της παρουσίασή σου. Μου δίνεις πάρα πολύ καλό ένασμα για τη συνέχεια της παρουσίασης. Να πω πως όλα, όσα, όλα στα οποία αναφέρθηκε η Ιωάννα μέχρι τώρα μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά βήμα το βήμα στον οδηγό μας, ο οποίος έχει βγει, είναι ελεύθερα προσβάσιμος για το πώς να οργανώσετε μια επιτυχημένη καμπάνια crowdfunding. Η Ιωάννα μοιράστηκε προηγουμένως το σύνδεσμο στον οδηγό αυτό και στο chat. Θα χαρούμε πάρα πολύ να του ρίξετε τη ματιά, να το διαβάσετε, να το συμβουλευτείτε και με βάση αυτόν να στήσετε αύριο αύριο-μεθαύριο τη δικιά σας καμπάνια crowdfunding. Μέχρι ε, τώρα λοιπόν είδαμε τι είναι αυτό που ονομάζουμε συμμετοχική ε, Είδαμε ορισμένα εργαλεία, η Ιωάννα μας πρότεινε ορισμένα εργαλεία, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν για να οργανώσουμε μια επιτυχημένη καμπάνια. Στο σημείο αυτό ε, θα ήθελα να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας σε αυτό που αναφέρθηκε εν μέρη μέχρι τώρα και αφορά το κοινωνικό αντίκτυπο, το, την κοινωνική σημασία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας τόσο για τον δικό μας φορέα, για το σύλλογό μας, όσο και τον κοινωνικό αντίκτυπο μισθή πρωτοβουλία στην κοινότητά μα, στου ανθρώπου που συμμετέχουν και επιλέγουν να μα στηρίξουν και ευρύτερα στην κοινωνία. Αυτό που συνήθω δυστυχώ απουσιάζει από, μία, ε, από τις πιο συνηθισμένε καμπάνιε συμμετοχική χρηματοδότηση είναι, είναι η έμφαση στον κοινωνικό παράγοντα, στον ανθρώπινο παράγοντα, στη συνέχεια. Και εδώ προκύπτουν κυρίως δύο ζητήματα, δύο εμπόδια, τα οποία καλούμαστε να ξεπεράσουμε, να φύγουμε μακριά από αυτή λοιπόν την προσέγγιση, η οποία από τη μία ε, φανερώνει αυτό το φαινόμενο που ονομάζουμε το φαινόμενο μιας, μιας και εξοδράσης, δηλαδή ωραία, έχουμε μία ιδέα, στείλουμε την πλατφόρμα μας, την επικοινωνούμε, συλλέγουμε το, το ποσό που θέλουμε και από εκεί και πέρα σταματάει η επαφή μας με τους ανθρώπους που μας στήριξαν, δεν δίνουμε κάποια συνέχεια, δεν δίνουμε έτσι, μια περισσότερη όθηση σε ένα μεγαλύτερο και ευρύτερο κοινωνικό αποτέλεσμα. Κάνουμε τη δράση μας, αυτή ολοκληρώνεται και ευχαριστούμε πολύ όσους μας στήριξαν και μένουμε εκεί. Σε σχέση με αυτό το φαινόμενο, με αυτό το ζήτημα, προκύπτει και το δεύτερο, το οποίο συνήθως αφορά εμάς τους διοργανωτές της δράσης, που έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στο οικονομικό σκέλος να αγχωνόμαστε, αν θέλετε, πιο πολύ στο να πετύχουμε, να συγκεντρώσουμε το ποσό που θέλουμε και παραβλέπουμε ή αγνοούμε το κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει σε εμά, έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να μα στηρίξουν χρηματικά συνήθω, τι μπορούμε άλλο να κάνουμε αυτού του ανθρώπου. Πώ μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιου είδου δράσει, όχι μόνο δράσει, καμπάνιε χρηματοδότηση, αλλά και άλλα πράγματα στο φορέα μα. Να, να, πω ότι η, γενικά η, μια καμπάνια Συμμετοχική χρηματοδότηση, μια καμπάνια crowdfunding, είναι πολύ καλή αφορμή και αρχή να γνωρίσουμε κόσμο, να μα γνωρίσει κόσμο και να στήσουμε ένα δίκτυο, όπω είπε ο Άννα, είτε συνεργατών είτε υποστηρικτών και επισκεπτών. Αύριο μεθαύριο θα... με είμαστε ένα μουσείο, ένα σύλλογο. Ανθρώπων οι οποίοι θα μα στηρίξουν και σε άλλε δράσει. Αυτό λοιπόν που συνήθω λείπει από τι πιο παραδοσιακέ καμπάνιες είναι η συμμετοχή των πολιτών πέρα από το τέλο τη καμπάνια, πέραν τη καμπάνια. Και φυσικά ένα επίση σημαντικό κομμάτι είναι η έλλειψη τεχνογνωσία. Ε, αντί όμω να αποθαρρυνθούμε από αυτή την έλλειψη τεχνογνωσία, θα είναι πιο θετικό να δούμε το πώ ξεκινώντα μια πρώτη καμπάνια, στείνοντα την πρώτη καμπάνια μα, αυτό ή θα μα βοηθήσει να μαζέψουμε εμπειρίε, να μαζέψουμε γνώσει, να μαζέψουμε δεξιότητε. Όλοι μα, σίγουρα την πρώτη φορά όταν κάναμε κάτι, ε, τα βρήκαμε λίγο σκούρα, δυσκολευτήκαμε. Αυτό όμω δεν είναι εμπόδιο, δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για να μην βελτιωθούμε και φυσικά τα ωφέλη στο τέλος της ημέρας είναι πολλά περισσότερα από τις δυσκολίε που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στην αρχή. Αυτό που φέρνουμε εμεί ως προσέγγιση και αυτό στο οποίο θα ήθελα να, 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 να μείνει ως μήνυμα της σημερινή εκδήλωσης είναι αυτή η, η, έμφαση στο κοινωνικό χαρακτήρα, στον κοινωνικό αντίκτυπο μιας καμπάνιας συμμετοχικής χρηματοδότησης. Να δούμε λοιπόν αυτό που ονομάζουμε crowdfunding, να το δούμε ως μια ανταλλαγή γνώσεων, ως μια ευκαιρία δημιουργίας διάβλων επικοινωνίας με νέους ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε, με νέες κοινότητες, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι στον τόπο μας, αλλά και άνθρωποι που δρούν απομακρυσμένα σε άλλες περιοχές, αλλά μας βρίσκουν μέσω μιας πλατφόρμας, αποφασίζουν να μας στηρίξουν και και χτίζουν δεσμούς μαζί με το δικό μας φορέα. Τα crowdfunding μπορεί να αποτελεί και μια διαδικασία που αποφέρει, όπως είπα, τεχνογνωσία. Οργανώνοντας τη δικιά μας καμπάνια, γινόμαστε πιο έμπειροι, αποκτούμε γνώσεις, αποκτούμε δεξιότητες. Και αυτό μας οδηγεί σε να μας, μας κάνει πιο πολύ σίγουρος για τη συνέχεια. Συνολικά, λοιπόν, να δούμε το crowdfunding ως μια δράση ενδυνάμωσης της ευρύτερης κοινωνίας και της κοινότητας να το δούμε ως μια αφορμή για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στον κλάδο του πολιτισμού, να στηρίξουν τους μικρούς φορείς πολιτισμού που έχουν πάρα πολύ ανάγκη από τη συμμετοχή των πολιτών, όχι μόνο μια φορά το χρόνο ή σε κάποιες έτσι, φιλανθρωπικές δράσεις, αλλά να υπάρχει μια συνέχεια, να υπάρχει ένας κύκλος υποστηρικτών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Να βάλουμε μέσα από την καμπάνια μα να εισάγουμε και να ενσωματώσουμε κοινωνικέ αξίε τη κοινότητά μα, και φυσικά να δώσουμε και ένα παράδειγμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δηλαδή ε, αν θέλετε μια επιχειρηματικότητας πιο υγιούς, που στρέφεται πιο πολύ στο κοινωνικό χαρακτήρα και στο κοινωνικό αντίκτυπο μιας δράσης και όχι τόσο στο οικονομικό σκέλος και στο κέρδος. Αυτό λοιπόν που θα μας βοηθήσει να αναστήσουμε μια επιτυχημένη κοινωνικά, με κοινωνικό αντίκτυπο, καμπάνια είναι η ύπαρξη ενό, ο σχεδιασμό ενό μεθοδολογικού εργαλείου, μια μεθοδολογία, ενό τρόπου δηλαδή που θα επιλέξουμε να δουλέψουμε. Αυτό ο τρόπο θα πρέπει να ενσωματώνει και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται στο ότι όταν σχεδιάζουμε στα πρώτα βήματα την καμπάνια μα, πρέπει πάντα να έχουμε στο επίκεντρο πώς θα έχουμε, ενισχύουμε τη συμμετοχή των πολιτών, πώς θα θέτουμε τον χρηματοδότη στο επίκεντρο και όχι απλά να τον θεωρούμε ως έτσι συμπληρωματικό στην καμπάνια μας ε, ε, στοιχείο. Καλό είναι επίσης, όταν χτίζουμε μια καμπάνια, αναφέρθηκε και η Ιωάννα σε αυτό, να, να προσμετράμε στο τέλος, να αξιολογούμε και το αντίκτυπο της καμπάνιας μας σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό. Αυτό πρακτικά συμβαίνει συνήθως αφού έχει ολοκληρωθεί η πρωτοβουλία μας, είτε με κάποια μορφή σε ερωτηματολόγια, είτε με κάποιες συνεντεύξεις άτυπες ή τυπικές που παίρνουμε με τους ανθρώπους που μας στήριξαν. Θέλουμε λοιπόν να, να λάβουμε την δικιά τους άποψη, να καταλάβουμε τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε, τι περισσότερο θα θέλαν από εμά. Αυτό έτσι μας βοηθάει να δούμε και να βελτιωθούμε στις επόμενες καμπάνιες και στις επόμενες πρωτοβουλίες μας. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, ήθελα να σα δώσω και δύο παραδείγματα για να κάνω λίγο πιο απτή τη σημασία αυτού που ονομάζουμε κοινωνικού χαρακτήρα, κοινωνικού αντίκτυπου μιας καμπάνιας crowdfunding. Σας έχω λοιπόν εδώ ετοιμάσει σήμερα δύο πρωτοβουλίες, αυτές προέρχονται από το εξωτερικό, στις οποίες, ε, οι οποίες διατήρησαν αν θέλετε τη συμμετοχή του κοινού και μετά το πέρας της καμπάνιας. Θέλω δηλαδή, να διαμορφώσουν ένα γενικότερο πλαίσιο συμμετοχής. Η πρώτη αφορά μια πρωτοβουλία στην πόλη του Ρότερνταμ, στην Ολλανδία, όπου εδώ οι δημόσιοι φορείς αποφάσισαν να χτίσουν ένα έργο υποδομής. Αντί ωστόσο να φτιάξουν αυτή την γέφυρα σε μια γειτονιά της πόλης, κάνοντας έναν κλασικό διαγωνισμό, ορίζοντας ιδιώτες κτλ. για να λάβουν χρηματοδότηση είτε από το κράτος, είτε από άλλου πόρους και να κάνουν τη γέφυρα, σκέφτηκαν ότι δεν ήταν καλή ιδέα και καλή ευκαιρία να ε, κάνουν ένα κάλεσμα στους πολίτες της πόλης να συνεισφέρουν εκείνοι στην χρηματοδότηση του έργου υποδομή. Ένα έργο το οποίο χαίρονται οι ίδιοι οι πολίτε και οι οποίοι βλέπουν τα αποτελέσματά του στην καθημερινότητά του. Συνέφεραν δηλαδή πάνω από 8.000 ιδιώτε και οργανισμοί στη δημιουργία τη γέφυρα. Συνέβαλαν χρηματικά εδώ, καθένα μου, ό,τι θεωρούσε ότι μπορούσε να προσφέρει και ήθελε. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η γέφυρα, η οποία αποτελεί ένα ασφαλέ πέρασμα, πάνω από μεγάλες οδικές αρτηρίες. Και αυτό, αν θέλετε, για να δούμε την κοινωνική σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, δημιουργεί και ένα θετικό προηγούμενο. Αυτή η πρωτοβουλία δίνει ουσιαστικά το, την ιδέα και την έμπνευση και στους δημοτικούς φορείς της πόλης, αλλά και στους, στον κάθε ιδιότητα, σε κάθε πολίτη, ότι ξέρετε, είμαστε κι ε, για τις υποδομές στην πόλη μας και μάλιστα έχουμε και τη δυνατότητα να ορίσουμε εμείς ποιες υποδομές θέλουμε, ποιες θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε, πώς να τις ενισχύσουμε. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχει μια αλληλεπίδραση, μια δυναμική μεταξύ των φορέων, τόσο των φορέων διοίκηση, όσο και των πολιτών, και έτσι αυτό δημιουργεί ένα θετικό προηγούμενο και για τις επόμενες καμπάνιες ευαισθητοποίησης, χρηματοδότησης, crowdfunding, που θα επιλέξει ο κάθε φορέας να φέρει εις πέρας. Οι πολίτες πάντως εδώ ανταποκρίθηκαν θετικά και αυτό μας προδιαθέτει θετικά και για το μέλλον για αντίστοιχε πρωτοβουλίες. Τέλος, η δεύτερη πρωτοβουλία που θα θέλω να αναφέρω εδώ αυτή τη φορά δεν ε, συστάθηκε από κάποιον δημόσιο φορέα αλλά από την Team, τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών ε, στην Ιταλία η οποία ουσιαστικά δημιούργησε μια πλατφόρμα μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, τη With You We Do στην οποία ένα, έκανε κάλεσμα σε πολίτες να ε, ανεβάσουν τις δικές τους ιδέες σε αυτή την πλατφόρμα τις ιδέες που θα λύνανε κοινωνικά προβλήματα, ιδέε που προτείνανε λύσει σε ζητήματα, για παράδειγμα, τη γειτονιά μα, σε ζητήματα του χωριού μα, του νησιού μα. Οι πολίτε, λοιπόν, συνδέναν σε αυτή την πλατφόρμα, ανέβαζε τι δικέ του ιδέε, το δικό του project και η εταιρεία. Που προσπαθούσε να τους βοηθήσει ε, με, με κάποια μορφή χρηματοδότηση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα άλλο στοιχείο σαν με τον κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν βλέπουμε τόσο πολύ, όπω είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, την ευθύνη του πολίτη. Βλέπουμε πιο πολύ εδώ την εταιρική ευθύνη τη εταιρεία που στηρίζει του πολίτε. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι γενικά η γενική πλατφόρμα που στήθηκε έδωσε την ευκαιρία στου ε, ανθρώπου να μαζέψουν, να συγκεντρώσουν διαφορετικέ ιδέε για κοινωνικά προβλήματα. Αυτό κρατάμε. Αυτή δηλαδή, γιατί πολλέ φορές αναφερόμαστε στο crowdfunding μόνο ως συγκέντρωση χρημάτων ή, διαφο ή πόρων. Το crowdfunding μπορεί να είναι και συγκέντρωση ιδεών, αν θέλετε, σε ένα πιο ε, πρώτο στάδιο. Τέλος, για να μην κουράσω άλλο, αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε από το τελευταίο σκέλος τη παρουσίαση είναι ότι φυσικά υπάρχουν εμπόδια στο να ερμηνεύσουμε, στο να καταλάβουμε μια καμπάνια συμμετοχική χρηματοδότηση ω κάτι που έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Τα εμπόδια αυτά συνήθω είναι ότι α, α, υιοθετούμε μια προσέγγιση μια μιας και έξω ε, εκδήλωση πρωτοβουλία. Δεν, θέλ, δεν δίνουμε συνέχεια δηλαδή, πέρα από την επίτευξη των στόχων τη δράση μα. Αυτό μα οδηγεί σε μια άλλη αρνητική ερμηνεία του τι είναι το crowdfunding γιατί επικεντρωνόμαστε κυρίως στα οικονομικά ωφέλη και αποτελέσματα. Άρα μας νοιάζει να πετύχουμε οικονομικά το στόχο μας και παραβλέπουμε το κοινωνικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουμε. Άρα δεν χτίζουμε σωστά τη δράση μας, δεν χτίζουμε σωστά την καμπάνια μας και έτσι χάνουμε ευκαιρίες να βγούμε προς τα έξω, να γνωρίσουμε κόσμο, να συμμετέχει πιστός κόσμος στην καμπάνια μας. Και φυσικά υπάρχουν λίγα παραδείγματα δράσεων τέτοιων που θέτουν στο επίκεντρο το κοινωνικό παράγοντα, τον άνθρωπο. Άρα και την συμμετοχή των ανθρώπων πέρα από την, από την ολοκλήρωση της καμπάνιας και αυτό είναι ένα αρνητικό, αν θέλετε, το οποίο όμως δεν μας σταματά και δεν πρέπει να μας σταματά να δούμε αυτή τη νέα προσέγγιση της, ε, του crowdfunding ως μιας διαδικασίας, ως μιας ευκαιρίας που θέλει να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών, μιας ευκαιρίας, μιας διαδικασία που αξιοποιεί πλήρως κάθε τεχνολογική δυνατότητα. Είδαμε σήμερα πόσο σημαντικές είναι οι τεχνολογίες από τις online πλατφόρμες, στις οποίες θα χτίσουμε την καμπάνια μας, μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα την προωθήσουμε. Και φυσικά το crowdfunding ως μια ευκαιρία να ενθαρρύνουμε όλο και περισσότερα μέρη της κοινότητάς μας να μας γνωρίσουν, να γνωρίσουν τη δράση του φορέα μας, του συλλόγου μας, να συνεισφέρουν σε αυτόν και να κρατήσουμε επαφή μαζί τους πέρα από την καμπάνια που διοργανώνουμε. Κλείνοντα, θα ήθελα θερμά να σα ευχαριστήσω και να σα καλέσω να συμμετέχετε στο επόμενο διδικτυακό μα σεμινάριο στο Νοέμβριο 2023, σε ένα μήνα περίπου από τώρα. Στο οποίο θα επικεντρωθούμε σε διδάγματα από δύο καμπάνιε συμμετοχική χρηματοδότηση. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ιδέε και εμπειρίε, εμπόδια και ευκαιρίε που ε, 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 βγήκαν στην επιφάνεια από την υλοποίηση μια καμπάνια crowdfunding. Άρα, ακόμα πιο απτά παραδείγματα, ακόμα πιο Αυτέ απτές εμπειρίες του τι βιώσαμε όταν χτίσαμε μια καμπάνια crowdfunding, εμείς και άλλοι φορείς, σας περιμένουμε και σε αυτό το διαδικτυακό μας σεμινάριο. Οι πηγές διαθέσιμες όπως και οι διαφάνειες. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.